Γεια σας. Τίποτα. Καλωσορίσατε στην απόψινή μας συναυλία. Κατρίνα. Από το 1959 η Φιλαρμονική του Δήμου της ΚΟ συνοδεύει αδιάκοπα όλες τις εκδηλώσεις της πόλης του νησιού μας, προσδίδοντας τη μεγαλοπρέπεια που απαιτείται σε παρελάσεις, εθνικές επαιτίους, εκκλησιαστικές γιορτές και παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια συναυλίες με ξεχωριστή αισθητική. Η Φιλαρμονική μεγαλούργησε σε καιρούς δύσκολους, προσφέροντας γενναιόδωρα μουσική παιδεία, αλλά και τη μοναδική ευχαρίστηση της συμμετοχής στην παραγωγή καλλιτεχνικού έργου μέσω της ομαδικής δουλειάς. Οι ισχυροί δεσμοί φιλίας που δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται αποτελούν μοχλό ανάπτυξης και τα θεμέλια για τη συνέχιση της μελλοντικής πορείας. Με οδηγό την παράδοση και αρρωγή την αγάπη της κοινωνίας της ΚΟ, η Φιλαρμονική ατενίζει αισιόδοξα την πορεία στον 21ο αιώνα. Το έμψυχο δυναμικό, η οργάνωση λειτουργία σε σύγχρονα πρότυπα, καθώς και μεγάλος αριθμός νέων παιδιών που μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν τη συνέχιση του μουσικού θεσμού. Στόχος όλων μας είναι η Φιλαρμονική να αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο πολιτιστικής δημιουργίας, παρεμβαίνοντας καταλυτικά στη μουσική διαπαιδαγώγηση των νέων και να προσφέρει στον τόπο μας πολιτιστικά γεγονότα υψηλού επίπεδου. Η απόψινή συναυλία της Φιλαρμονικής Δήμου ΚΟ είναι μια από τις σημαντικότερες συναυλίες των Ιπποκρατίων 2023, καθώς είναι αφιερωμένη στο μεγαλύτερο λαϊκό συνθέτη της εποχής μας, τον Χρήστο Νικολόπουλο. Ο Χρήστος Νικολόπουλος είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους μουσικοσυνθέτες και σολίστες του μπουζουκιού, με σχεδόν 60 χρόνια αδιάλειπτης και επιτυχημένης παρουσίας στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, με εμφανή στοιχεία και από την παραδοσιακή μουσική. Γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 1947 στο Καψοχώρι Ημαθίας. Για λόγους βιοποριστικούς ασχολήθηκε επαγγελματικά, παίζοντας σε όλη την περιφέρεια της ιδιαίτερης πατρίδας του. Το 1963, σε ηλικία μόλις 16 ετών, με την ευχή του πατέρα του ως μόνο εφόδιο, έφτασε στην Αθήνα. Γνώρισε και εργάστηκε σχεδόν με όλες τους ρεμπέτες της εποχής, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Σταύρο Κιουγιουμτζή. Από το 1968 άρχισε να γράφει τα πρώτα δικά του πλέον τραγούδια. Εκείνη την περίοδο συνεργάστηκε και τον βοήθησε πολύ στις μουσικές σπουδές του ο Μανώλης Χιώτης. Σύντομα, ο Χρήστος Νικολόπουλος άρχισε να γίνεται γνωστός και πολλοί μιλούσαν για μεγάλο μουσικό ταλέντο, εκθιάζοντας παράλληλα τη σεμνότητά του. Εκτός από το συνθετικό του έργο, η δεξιοτεχνική του ικανότητα στο μπουζούκι αποτυπώνεται στα περίπου 2.000 δικά του τραγούδια, αλλά και σε τραγούδια άλλων συνθετών, όπως του Μίκη Θοδωράκη, του Σταύρου Κιουγιουμτζή, του Μάνου Λουίζου, του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Ζαμπέτα. Με τους σπουδαιότερους στίχους τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, Μάνο Ελευθερίου, Μανώλη Ρασούλη, Λίνας Νικολακοπούλου, αλλά και τις σπουδαίες ερμηνείες τον Γιώργου Νταλάρα, Χαρούλας Αλεξίου, Ελένης Βιτάλη, Στράτου Διονυσίου, Γλυκερίας, Δημήτρη Μητροπάνου και πολλών άλλων καλλιτεχνών, κατεφέρνει να γλυκάνει την απόδοση του λαϊκού τραγουδιού σε μια περίοδο που έχει αρχίσει να ξεχνάει την καταγωγή του και την ευπρέπειά του. Θέλουμε να καλέσουμε στη σκηνή τον Δήμαρχο ΚΟ, κύριο Θεοδόση Νικηταρά, τον Πρόεδρο του ΔΟΠΑΦΣ, κύριο Παναγιώτη Χατζηχριστοφή, καθώς και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Σέβη Βλάχου, για ένα σύντομο χαιρετισμό και για την απονομή τιμητικής πλακέτας στο μεγάλο συνθέτη. Καλησπέρα σας. Είχα πει πριν από λίγους μήνες, όταν η Φιλαρμονική μας είχε συναυλία στον τεράστιο συναυλιακό χώρο, συνεδριακό χώρο Κυπριώτης, ότι σε αντίθεση με εμάς τους πολιτικούς, μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να γεμίσει τούτη την αίθουσα, ο Θανάσης, ο μαέστρος μας, μαζί με την Φιλαρμονική. Επεκτείνω τη σκέψη μου και λέω και αυτή τη πλατεία πάλι ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να την γεμίσει, γιατί είναι πολύ μικρή, για να υποδεχθεί όλους εσάς και πολλούς περισσότερους που θα ήθελαν να είναι εδώ απόψε,
για να απολαύσουν αυτή τη μοναδική φιλαρμονική και βέβαια τον μοναδικό και αξεπέραστο Χρήστο Νικολόπουλο, τον οποίο ευχαριστούμε μέσα από την ψυχή μας, μέσα από την καρδιά μας, για όλα όσα έχεις προσφέρει, αγαπητέ Χρήστο, στο ελληνικό τραγούδι, στην ελληνική μουσική, και νομίζω ότι ήδη έχεις δημιουργήσει μια σπουδαία παρακαταθήκη. Να είστε καλά, μαζί με εσάς θα απολαύσουμε και εμείς αυτό το υπέροχο μουσικό ταξίδι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Η Κώσσα απόψε βαδίζει σε δρόμους λαϊκούς, σε δρόμους με χρυσές επιτυχίες. Και τα καταφέραμε, ναι, μετά από πολλές δυσκολίες, τα καταφέραμε να είμαστε εδώ παρόντες, στην καρδιά της ΚΟΣ, στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας. Δύο νησιά, ΚΟΣ και Κάλυμνος, δύο μουσικά σχήματα, η φιλαρμονική της Δημοτικής Ενότητας ΚΟ με το μαέστρο μας Θανάση Πουλιού και η χοροδία του Δήμου Καλύμνου με το μαέστρο μας Παντελή Χριστοδούλου, τα παιδιά μας, η μουσική μας, η νεολαία μας, είναι εδώ για να προσφέρουν το καλύτερο δυνατόν. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να κλάψουμε, να ερωτευτούμε με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και έχουν σημαδέψει τις ζωές μας και σίγουρα θα τα τραγουδούν και οι επόμενες γενιές. Καλωσορίζουμε λοιπόν με μεγάλη χαρά και τιμή στα θερινά Υποκράτεια 2023 τον ένα και μοναδικό, τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Σας ευχαριστούμε για την τιμή. Καλησπέρα σας. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου το μεγάλο μουσικό συνθέτη, τον κύριο Χρήστο Νικολόπουλο, στο νησί της ΚΟ, στο όμορφο του νησί της ΚΟ. Θα ήθελα να σας ζητήσω να χειροκροτήσετε πάρα πολύ δυνατά την χοροδία Καλύμνου που παρευρίσκεται σήμερα εδώ, τα παιδιά που βρίσκονται πίσω, αλλά είναι πραγματικά πολύ καλή και θα το διαπιστώσετε. Τη φιλαρμονική της ΚΟ και τον Θανάση τον Πουλιό, φυσικά, που πραγματικά κάθε μέρα μας εκπλήσει, κάθε μέρα μας κάνει να αισθανόμαστε παιδιά του, διότι οι μαθητές του, τους μαθητές του μάλλον, τους αντιλαμβάνονται στους παιδιά του. Αυτό τουλάχιστον έχω εισπράξει εγώ τα 3,5 χρόνια που δουλεύω μαζί του. Είναι τιμή μου ως πρόεδρος του ΔΟΠΑΣ που το γνώρισα, που εύχομαι να τον έχει ο Θεός καλά και να διαπαιδαγωγεί τα παιδιά μέσω της μουσικής. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Καλούμε στη σκηνή το μεγαλύτερο λαϊκό συνθέτη της εποχής μας, κύριο Χρήστο Νικολόπουλο. Είναι βρε, η φωτογραφία.